Με πάνω από 1.000 χορευτές, συνοδούς και συνεργάτες από 8 χώρες πραγματοποιείται ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός χορού στην Καλαμάτα, το δεύτερο Καλαμάτα Dance Cup Beyond the Limits, όπου χορευτές από όλα τα μέρη διεκδικούν το κύπελο Καλαμάτας στην τέντα το Σάββατο στις 30 Νοεμβρίου 2019, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, διενεργούνται διαλέξεις και σεμινάρια χορού στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτα, στην αίθουσα Πινακοθήκης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Οι συμμετέχοντες και συνοδοί του δεύτερου διεθνούς διαγωνισμού χορού θα βρίσκονται στην πόλη μας από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019. Από την Ελλάδα θα μετάσχουν 45 σύλλογοι σχολές από διάφορες πόλεις, από Καλαμάτα, Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πύργο, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Τρίπολη, Κόρινθο, Μεσολόγγι, Άργος, Σπάρτη, Γήθιο, Ζάκυνθο, ενώ και 8 προέρχονται από το εξωτερικό, Κύπρο, Βουλγαρία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία και Ιταλία που πρωτοστατεί πάλι φέτος. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την συνεργασία μας με σημαντικούς φορείς. Όλο αυτό διενεργείται από τον πολιτιστικό σύλλογο Dance Challenge, ιδιωτική πρωτοβουλία, δυναμικά εγχειρήματα, και με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, της Kinsep Polis Art και φυσικά την αιγίδα και την μεγάλη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. Θα φιλοξενηθούν στην πόλη μας αυτοί οι άνθρωποι από τις 29 Νοεμβρίου, οι δικοί μας ταλαντούχοι χορευτές της πόλης και του νομού μας, αλλά και κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι πρωταθλητές χορού, εκπρόσωποι της διεθνούς χορευτικής κοινότητας, θα αναδείξουν το έργο τους σε όλους τους δημότες και τους φιλότεχνους επισκέπτες και θα συναγωνιστούν με ευγενή άμυλα για τη διεκδίκηση του κυπέλου Καλαμάτας. Πλήθος θεατών αναμένεται να παρακολουθήσει περίπου τις 1.300 χορευτικές παραστάσεις από 245 συνολικά διαφορετικές κατηγορίες χορού, οι οποίες κρίνονται από 34 καταξιωμένους εγχώριους και διεθνείς κριτές. Όλη την ημέρα με κορύφωση την τελετή γκαλά μας στις 8 η ώρα το βράδυ, όπου προσκαλούμε όλους τους δημότες και τους φιλότεχνους επισκέπτες, με διάφορους προσκεκλημένους επίσημους φορείς που θα έχουμε, να παραβρεθούν στην τελετή γκαλά το Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ. Αξίζει όλοι να παραβρεθούμε και να θαυμάσουμε και την χορευτική ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή, που είναι με τιμή ιδιαίτερα οι προσκεκλημένοι μας και θα ανοίξουν την αυλαία της τελετής μας. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί να τους χειροκροτήσουμε. Ο χορός δεν κάνει διακρίσεις. Περνάμε ένα κοινωνικό μήνυμα. Ο χορός είναι για όλους. Θα μας παρουσιάσουν τη χορευτική παράσταση «Φτούξε Ελευθερία». Θα συνεχίσουμε με την φιλαρμονική του Δήμου Δυτικής Μάνης, επίσης στην έναρξη που μας κάνει ένα καλωσόρισμα όλων των χορευτών μας. Και μετά έπεται το διαγωνιστικό κομμάτι των professional, των champions celebrities, όλων αυτών των μεγάλων ανθρώπων του χορού που έρχονται στην πόλη μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Είναι το διαγωνιστικό μέρος με τα εκθαμβωτικά ζευγάρια, ομάδες και σόλο του αθλητικού χορού Danceport, που θα μας απογειώσουν σε επαγγελματικό επίπεδο χορού, προσφέροντας ένα υπερθέαμα για όλους, μικρούς, μεγάλους. Θα παρουσιάσουμε και τους κριτές μας εκεί, θα έχουμε την τελετή παρουσίαση των κριτών, θα έχουμε την παρέλαση, ειδική παρέλαση όλων των χορευτών. Να μην φύγει κανείς να μείνει μέχρι το τέλος για να έχουμε τους τελικούς και να χειροκροτήσουμε, γιατί οι καλύτεροι της ημέρας θα μας μεταδώσουν ατμόσφαιρα έγλης, ζωντάνιας, ρυθμού. Και θέλουμε να αποδείξουμε ότι ο χορός, για άλλη μια φορά, είναι το ανώτερο είδος αθλητισμού. Ο εκπρόσωπος από το Υπουργείο Τουρισμού, ο υφυπουργός κύριος Μάνος Κόνσολας, δεν κατάφερε να παραστεί μαζί μας, να είναι σήμερα κοντά μας. Μας έστειλε μια επιστολή, την οποία θα διαβάσω. Κύριοι διοργανωτές, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, αγαπητοί σπουδαστές, σπουδάστριες του Υπουργείου Τουρισμού, με μεγάλη χαρά
στηρίζει τη διοργάνωση Καλαμάτα Dance Cup, που γίνεται για δεύτερη φορά με στόχο να μεταδώσει στα νέα παιδιά την αγάπη για το χορό, να διδάξει το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας και να μας θυμίσει ότι η προσωπική μας εξέλιξη είναι η καλύτερη ανταμοιβή του αγώνα και της ακούραστης προσπάθειας. Στόχος μας είναι ανάλογες πρωτοβουλίες να δημιουργηθούν στην περιφέρεια που θα προβάλλουν την αγάπη και το πάθος των Ελλήνων για το χορό που ακτινοβολεί παγκοσμίως. Ο χορός αποτελεί μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γι' αυτό και είναι στόχος μας να στηρίξουμε τη διοργάνωση μικρών και μεγάλων χορευτικών φεστιβάλ, σεμιναρίων, μαθημάτων και χορευτικών γενικά εκδηλώσεων που θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της περιοχής και των κατοίκων. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση και στους διαγωνιζόμενους, με εκτίμηση Μάνος Κόνσολας, Υφυπουργός Τουρισμού. Θα ήθελα να περάσουμε και σε ένα μήνυμα που επίσης ο εκπρόσωπος, η κυρία Οικονόμου, η πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, δεν κατάφεραν να είναι κοντά μας γιατί καταφθάνουν το Σάββατο. Να μας το, η γραμματέας του συλλόγου μας, του Dance Challenge, η κυρία Τσίγκου, να μας μεταφέρει και αυτό το μικρό μήνυμα από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Μήνυμα από την κυρία Οικονόμου, πρόεδρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Πόρτα Ανοιχτή. Θα ήθελα να μεταφέρω τη χαρά όλων των συμμετοχόντων του τμήματός μας στη διοργάνωση του δεύτερου Καλαμάτα Dance Cup στην όμορφη μεσσηνιακή πόλη Καλαμάτα. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που ανοίγουμε την αυλαία της τελετής γκαλά αυτού του διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος στην κατεξοχήν πόλη του χορού, αναγνωρισμένη και από το φεστιβάλ της. Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή αποβλέπει τη δημιουργία ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας, ώστε ο άνθρωπος με αναπηρία να βρίσκει τη θέση που δικαιούται και που του αρμόζει στην κοινωνία των συνανθρώπων του. Με την πεποίθηση ότι η παιδεία, η καλλιέργεια και η τέχνη αποτελούν καθοριστικά στοιχεία στη ζωή κάθε ανθρώπου, η καλλιτεχνική μας ομάδα θα παρουσιάσει το χορευτικό δρόμενο Φτούξ Ελευθερία, εμπνευσμένο από ομαδικά παιχνίδια, όπου μέσα από τη μουσικοκινητική επεξεργασία αναμνήσεων και συμβόλων, μας προσκαλεί να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανάγκη να ξαναγίνουμε παιδιά, να βρούμε ένα καταφύγιο στη χαμένη παιδική μας ηλικία και να απελευθερωθούμε από το βάρος της σύγχρονης εποχής. Η τέχνη δεν κάνει διακρίσεις. Ο χορός είναι για όλους. Ευχαριστούμε πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διοργάνωσης Dance Challenge για την πρόσκληση και τη φιλοξενία του. Θα χαρούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την ομάδα μας που αποτελείται από άτομα με και χωρίς αναπηρία, τα οποία μέσα από την κίνηση και το χορό επιθυμούν να εξερευνήσουν άγνωστα μέρη, να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να επικοινωνήσουν με όλους εσάς, χωρίς λέξεις, μονάχα με τη γλώσσα της κίνησης. Ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει, υποστηρίζει και συμμετέχει στη διοργάνωση του δεύτερου Dance Cup Καλαμάτας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι γνωστό ότι η Καλαμάτα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για το Φεστιβάλ Χορού, είναι μια πόλη του χορού με διεθνή ακτινοβολία σε αυτό το τομέα, άρα κάθε οργανωμένη προσπάθεια σε αυτό το τομέα, ένα γεγονός όπως αυτό που αποτελεί καλλιτεχνικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό γεγονός και παράλληλα προβάλλει το τουριστικό προϊόν της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, είναι για μας μέσα στις στους σχεδιασμούς μας και στις κατευθύνσεις μας ως Δήμος Καλαμάτας να το υποστηρίζουμε. Πιστεύουμε δε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο δεύτερο Dance Cup. Στην εξέλιξή του και στην καθιέρωσή του αυτού του θεσμού θα είναι ένας πολύ σημαντικός, ακόμα ένας πολύ σημαντικός θεσμός χορού στην πόλη της Καλαμάτας που σηματοδοτεί, όπως είπαμε νωρίτερα, αυτή τη θέση της και στο πολιτιστικό γίγνεσθε και στο τουριστικό γίγνεσθε μέσα από το χορό. Θέλουμε να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας να βρίσκονται στην τέντα το Σάββατο, να παρακολουθήσουν αυτό το θέμα, να ευχαριστηθούν οι ίδιοι, αλλά να στηρίξουμε και αυτή τη διοργάνωση και μέσα από αυτή την εικόνα που θα δημιουργήσουμε στους 1.000 περίπου επισκέπτες της πόλης, να είναι μια ακόμα αφετηρία για αυτούς και ένα ακόμα κίνητρο για αυτούς η φιλοξενία μας και η παρουσία μας και το χειροκρότημά μας για να ξανάρθουν στην Καλαμάτα να απολαύσουν τις ομορφιές της, να ζήσουν τις εμπειρίες της στα τόσα που έχει να προσφέρει αυτή η πόλη στα καλλιτεχνικό και στο τουριστικό τομέα. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας
στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες προσφέρουν υπεραξία στο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν του νομού μας. Καταρχήν, θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην κυρία Δράκου αλλά και στην κυρία Τσίγκου. Έχω να πω για την κυρία Δράκου που εκτός από καταπληκτική χορεύτρια είναι και καταπληκτική διοργανώτρια εκδηλώσεων και το έχει αποδείξει εξάλλου. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πόλη μας θα έρθουν πάνω από 1.000 χορευτές μαζί με τους συνοδούς τους που όλοι αυτοί θα δοκιμάσουν τα παραδοσιακά μας προϊόντα γιατί στη διοργάνωση θα προσφερθούν ελαιόλαδο, λαλάγια, παστέλια και μπράβο στους διοργανωτές που σκεφτήκανε να προσφέρουν παραδοσιακά προϊόντα στους θεατές αλλά και στους καλεσμένους που θα έρθουν γιατί όλοι αυτοί μετά θα γίνουν πρεσβευτές για τον νομό μας. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο δεύτερο κύπελλο χορού. Είμαι η κυρία Μουστάκα. Χαιρετίζουμε όλοι οι ιδιοκτήτες του Elysian Luxury Hotel and Spa, την πολιτιστική, καλλιτεχνική δραστηριότητα και θέλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας γιατί παρακολουθήσαμε από κοντά την οργάνωση που επιμελήθηκε η κυρία Δράκο και η κυρία Τσίγκου. Θεωρούμε ότι η εκδήλωση αυτή είναι ένα πολιτιστικό δρόμενο που τιμά την Καλαμάτα και όχι μόνο την Καλαμάτα, βγάζει και την Καλαμάτα και όλη την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ευχόμαστε να ακολουθήσουν και άλλα πολιτιστικά καλλιτεχνικά δρόμενα και πραγματικά η Καλαμάτα φαίνεται ότι έχει την τέχνη στο αίμα της. Εύχομαι τα καλύτερα, ευχόμαστε τα καλύτερα, τις θερμότερες ευχές από όλους τους ιδιοκτήτες του Elysian, του ξενοδοχείου μας, Elysian Luxury Hotel and Spa, και θα είμαστε δίπλα και στις επόμενες προσπάθειες, όπως ήμασταν και σε αυτή, από τη θέση του χρυσού χορηγού. Η ελληνική ομάδα διάσωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα καλύψει το κύπελλο Dance Cup. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση, την οποία οφείλουμε ως εθελοντές να τη στηρίξουμε. Επειδή έχει μεγάλο πλήθος ατόμων και χορευτών τα οποία θα συγκεντρωθούν στον χώρο, είναι μια κάλυψη η οποία χρειάζεται μια σοβαρή υποστήριξη από διασωστικές υπηρεσίες όπως εμείς. Θα υπάρχουν εξειδικευμένες διασώστες καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, από το πρωί μέχρι και τη λήξη της διοργάνωσης. Έτσι, η κάλυψη θα είναι πλήρης και πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν με ασφάλεια. Και την περασμένη χρονιά δεν υπήρχε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα και πιστεύω ότι και φέτος θα κυλήσουν όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ την διοργάνωση του Dance Cup για την προτίμησή τους.